Ήρθαμε σε μια δύσκολη έδρα, έχοντας να αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα. Τα αποτελέσματά της στο τελευταίο καιρό δείχνανε την ποιότητα και την ικανότητά της. Αυτό όμως δεν αποτελεί δικαιολογία. Παρ' όλα αυτά, εμείς ξεκινήσαμε το παιχνίδι και η εικόνα μας ήταν πάρα πολύ άσχημη. Ήμασταν ανύπαρκτοι μέχρι το σημείο όπου κέρδισε ο αντίπαλος το πέναλτι, νομίζω στο 55ο λεπτό. Από εκείνη τη στιγμή και μετά η εικόνα μας άλλαξε. Άρα έδειξε μπράκτος ότι δεν είναι θέμα ούτε δυνάμεων, φυσικών δυνάμεων, ούτε μη ικανοτήτων. Είχαμε βέβαια στο πρώτο μήχρονο μια αναγκαστική αλλαγή για ακόμη μια φορά, με τον Τάτο να έχει πρόβλημα, ύστερα από χτύπημα του αντιπάλου. Προσπαθήσαμε να κάνουμε την ομάδα πιο επιθετική και αυτό έδειχνε ότι είχε αποφέρει καρπούς. Έχοντας ο αντίπαλος μια δεύτερη κίτρινη κάρτα που έμεινε με 10 παίκτες, περίμενε από σημείο σε σημείο ότι θα πετύχουμε κάποιο γκολ ή τέλος πάντων η εικόνα μας άρχιζε να είναι αυτή που θα πρέπει όπως αρμόζει στην ομάδα μας. Δυστυχώς δώσαμε την ευκαιρία, μείναμε κι εμείς με 10 παίκτες και όταν παίξαμε και με 10-10, ήμασταν ισάριθμοι, πάλι δεν κινδυνεύσαμε ιδιαίτερα. Εμείς ήμασταν αυτοί που προσπαθήσαμε να ισοφαρίσουμε, αλλά δεν θα έλεγα ότι δημιουργήσαμε ευκαιρίες τόσες πολλές για να μπορέσουμε να ισοφαρίσουμε ή να ανατρέψουμε την κατάσταση. Είχαμε την υπεροχή, δεν μπορέσαμε όμως τουλάχιστον να πετύχουμε ένα γκολ. Το πρωτάθλημα είναι μακρύ ακόμα. Σίγουρα ο δρόμος μας γίνεται πιο στενός και πιο δύσβατος. Θα πρέπει να έχουμε ηρεμία γιατί θα πρέπει να συνεχίσουμε. Νομίζω ότι έγινε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι και οι δύο ομάδες θέλανε την νίκη. Ο Άρης πιστεύω ότι ήθελε την νίκη που θα τον κρατήσει σε τροχιά διεκδίκησης. Ούτως ή άλλως όμως υπάρχουν πολλά παιχνίδια ακόμα. Οι παίκτες μας ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι, κάνανε ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο. Θα ήθελα να πω ότι ήμασταν λίγο συγκρατημένοι και έτσι έπρεπε να το διαχειριστούμε. Παρ' όλα αυτά, κάναμε και τη μεγάλη φάση και τον γκολ εμείς. Πράγμα που μας έδωσε ένα προβάδισμα. Γιατί το δεύτερο ημίχρονο ουσιαστικά θα κρατούσε για την ομάδα μας λίγα λεπτά, με την έννοια ότι δεν είχε ο Άρης κάτι άλλο να περιμένει από το παιχνίδι αυτό. Στο δεύτερο ημίχρονο θα έβγαινε για να βάλει γκολ. Το έδειξε και η αλλαγή των προσώπων που έκανε και η διάταξή τους. Θα πήγαιναν σε ένα παιχνίδι ρίσκου, ένα παιχνίδι όμως που νομίζω ότι η ομάδα μας μπορεί να διαχειριστεί και να βγει ακόμη πιο εύκολα για γκολ. Πάλι έτσι έγινε, δεν μπήκε το πέναλτι. Εκεί όμως έδειξε η ομάδα μας ότι μπορεί να διαχειριστεί και μια κακιά στιγμή. Δεν απογοητεύτηκε, δεν χάλασε το παιχνίδι της. Είχαμε διάρκεια και έχω την αίσθηση ότι όσο περνούσε ο χρόνος, το παιχνίδι του Άρη επικεντρωνόταν σε ένα πιο μαζικό κύμα επίθεσης, κυρίως από τον αέρα. Πράγμα το οποίο, έχοντας πάλι σε μια πολύ καλή μέρα σχεδόν όλους τους παίκτες μας, το διαχειριστήκαμε και ήμασταν και αρκετά επικίνδυνοι και στα τελευταία λεπτά εμείς σε ένα ρυθμό, σχεδόν σε ένα στυλ αντιπιθέσεων, να διευρύνουμε και το σκορ. Πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μας. Νομίζω ότι έκλεισε ένας κύκλος παιχνιδιών. Αμφισβητήσαμε τις ομάδες που είναι πάνω από εμάς. Είναι κάτι που το ζητούσανε σαν κίνητρο. Και τώρα πρέπει να προχωρήσουμε και να δούμε ότι τελικά τις επιτυχίες και τους στόχους τους πετυχαίνεις όταν κερδίζεις τελικά τα εύκολα παιχνίδια. Γιατί το πρωτάθλημα είναι μια συνολική διαδικασία και το ποδόσφαιρο είναι μια συνολική διαδικασία που πρέπει το πρώτο πράγμα που να έχεις να είναι η σοβαρότητα. Έτσι λοιπόν αυτό τώρα το κίνητρο θα βρούμε για τα επόμενα παιχνίδια, να ευχαριστήσουμε τον κόσμο. Έτσι κάπως φαντάζομαι τις Κυριακές, τις περιφερειακές πόλεις, να είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου, να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Άρη, υπάρχει συνέχεια για όλους και να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μας. Καλησπέρα. Εγώ προσωπικά θέλω να ξεκινήσω. Περίμενα πρώτον αυτή τη μέρα πάρα πολύ. Περιμέναμε όλοι οι συμπαίκτες μου αυτά τα παιχνίδια πάρα πολύ καιρό. Δεν θέλω να πω πάρα πολλά. Θέλω να αφιερώσουμε αυτή τη νίκη στο μεγαλομέτωχο της ομάδας, τον κύριο Χρήστο Γυαλιά, γιατί πέρασε μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία του και δεν βρίσκεται κοντά μας αυτή τη στιγμή. Και δεύτερον, θέλω να πω ότι τελικά οι συμπαίχτες μου και εγώ μαζί δεν έχουμε ψυχολογικά
ή κάτι τέτοιο. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι. Αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω το φίλαθλο κόσμο και περιμένουμε πάλι και στα επόμενα μάτς αυτόν τον κόσμο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και ξανά θέλω να αφιερώσω την νίκη στο μεγαλομέτωχο της ομάδας, τον κύριο Χρήστο Γελιά. Υπάρχει ερώτηση, Νίκος.